Το δρόμο για τη φυλακή πήραν τα φερόμενα ως ηγετικά μέλη του κυκλώματος που μέσω ενός δεδαλώδους δικτύου εταιριών οικειοποιήθηκαν 15 εκατομμύρια ευρώ από επιστροφή ΦΠΑ. Η συνολική φοροδιαφυγή φτάνει τα 70 εκατομμύρια. Όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ του Γιάννη Αρβανίτη, οι συλληφθέντες είχαν ιδιαίτερα ακριβά γούστα. Σύμφωνα με τις αρχές και μέσω δεκάδων επιχειρήσεων και μεταξύ τους συναλλαγών, οι 11 συλληφθέντες εξέδιδαν τεράστιο αριθμό τιμολογίων που τους επέτρεπε να οικειοποιούνται ΦΠΑ αλλά και επιστρεπτές προκαταβολές. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δημιουργήσε ένα σενάριο, ότι, δηλαδή η εντολή του μάλλον, ήταν η εγκέφαλη ενός κυκλώματος που δημιουργούσε εταιρείες με χειρατρόφους ιδιοκτήτες και χρησιμοποιούσε τα στοιχεία αυτών των εταιρεών ώστε να προκαλεί τριγωνικές αλλαγές και να αποφεύγει να πληρώνει το ΦΠΑ. Και να εισπράττει και την προκαταβολή. Τίποτα δεν έχει αποδειχθεί από αυτά. Όπως αποκαλύπτηκε η Real News, ανακαλύφθηκαν δεκάδες τραπεζικοί λογαριασμοί. Χιλιάδες συναλλαγές δεσμεύτηκαν 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ διαπιστώθηκε πως είχαν συσταθεί ακόμη 30 εικονικές εταιρείες ώστε να ενταχθούν σε επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος δεν φύτονταν χρημάτων. Το έδειχναν με τον τρόπο που ζούσαν. Σχέσεις με επώνυμες από τον καλλιτεχνικό χώρο. Πολυτελή σπίτια, πανάκριβα αυτοκίνητα, έντονη νυχτερινή ζωή. Δήλωναν επιχειρηματίες. Δεν ξέρω τώρα. Το Porsche το Cayenne όντως τα αγόρασε με τριτά. Το πήρε με δόσεις, το πήρε με leasing. Δεν ξέρω τι. Δεν νομίζω με leasing να το πήρε. Από πού να το πήρε με leasing. Είμαι με τριτά θα το πήρε ο λογικά. Ή μπορεί να έδωσε ρε παιδί μου. Πόσο έκανε αυτό, σου λέει πάρε 50 χιλιάρικα τώρα, πάρε και μετά 50 τον άλλο μήνα, ξέρω εγώ. Έχει τους γνωστούς του τα αυτοκίνητα. Κάπως έτσι. Η επιστροφή ΦΠΑ έφτασε τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, η επιστρεπτέα τα 9,7 εκατομμύρια και η συνολική φοροαποφυγή για το δημόσιο ξεπερνά τα 70 εκατομμύρια ευρώ.